Καλησπέρα από το Επιτραπέζι μου με ένα review, ένα mini review αυτή τη φορά. Και σήμερα δείχνουμε πώς να παίξουμε Clask. Ένα παιχνίδι δεξιότητας για δύο παίχτες, το οποίο είναι πολύ απλό και πολύ διασκεδαστικό. Πώς παίζετε το παιχνίδι? Το παιχνίδι παίζει το εξής. Ένας παίκτης από τους δύο τυχαία ξεκινάει εκτελώντας την μπάλα από τη γωνία, δεξιά-αριστερά, και σκοπός του είναι να βάλει την μπάλα στην απέναντι τρύπα του αντιπάλου του. Ο παίκτης που θα σκοράρει 6 φορές κερδίζει το παιχνίδι, μετακινώντας βέβαια αυτούς εδώ τους ωραίους δείκτες. Και πώς σκοράρουμε? Ένας τρόπος να πάρουμε πόντο είναι να τοποθετήσουμε την μπάλα μέσα στο τέρμα του αντιπάλου. Άλλος πόντος είναι εφόσον κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποιος παίκτης μαζέψει δύο μαγνητάκια επάνω του, από αυτά τα πλαστικά τα οποία, όπως καταλαβαίνουμε, επειδή τα χτυπάει η μπάλα, μετακινούνται τυχαία μέσα στο παιχνίδι, τότε ο αντίπαλος παίρνει ένα βαθμό νίκης. Άλλος τρόπος για να πάρουμε, εκτός από αυτούς τους δύο τρόπους, να σκοράρουμε είναι να πέσει ο τροματοφύλακας του αντιπάλου μας μέσα στην τρύπα, οπότε αυτομάτως σταματάει το παιχνίδι και παίρνουμε πάλι ένα πόντο νίκης. Άλλος τρόπος επίσης είναι αν σπρώξουμε πολύ δυνατά το παιχτάκι μας από το τραπέζι και ξαπλώσει κάτω στην πίστα, οπότε είναι και αυτό σκοράρισμα για τον αντίπαλό μας. Παιχνίδι δεξιότητας, μοιάζει λίγο με το Wake, αλλά είναι πιο, θέλει μεγαλύτερη δεξιοτεχνία. Πού δουλεύει αυτό, έχει μαγνήτες? Ναι, είναι στην ίδια φιλοσοφία, έχει μαγνήτη από κάτω, το οποίο το τοποθετούμε και μπορούμε και κινούμε το παιχτάκι κάτω από το τραπέζι. Έχει τα χέρια σου από κάτω. Ακριβώς. Να πούμε ότι κάθε φορά βέβαια που σετάρουμε κάθε φορά που μπαίνει γκολ, τα μαγνητάκια εδώ μπαίνουν στη θέση τους, ώστε να ξεκινήσουμε, ώστε να ξεκινήσουμε την καινούργια παρτίδα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα demo γρήγορο για την παρτίδα αυτή. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινάω εγώ. Απλά να ξέρω πως κόρπος πάει και γιατί. Ναι, να δούμε. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι το ιδιαίτερο, οπότε θέλει λίγο προσοχή να κρατάμε και το τραπέζι για να μην... Το ότι έφυγε το μαγνητάκι συνεχίζει το παιχνίδι, δεν σταματάει. Τώρα εδώ αναγκαστικά σταματάει το παιχνίδι, φεύγει μπάλα έξω. Ποιος παίρνει πόντο που βγήκε μπάλα? Δεν παίρνει κάποιος πόντο, συνεχίζει το παιχνίδι από εκεί που έμεινε. Δεν θεωρείται ότι είναι φάουλ επειδή φύγει μπάλα έξω. Συμβαίνει γιατί είναι πολύ μικρή πίστα, έτσι. Τώρα έχω πάρει ένα μαγνήτη. Αν κολλήσω πάνω με άλλο ένα μαγνήτη, τότε ο αντιπαλός μου σκοράρει ένα πόντο για μένα. Εδώ σκοράρω εγώ ένα πόντο γιατί ο τροματοφύλακας του αντιπάλου ξάπλωσε εντελώς. Οπότε μετακινώ το δείκτη στο 1. Κάνουμε reset τους μαγνήτες και ο αντίπαλος εκτελεί την μπάλα από μία από τις δύο γωνίες για αρχή. Εδώ είναι κατευθείαν 2-0. Το ότι μπήκε το μαγνητάκι μέσα στη δικιά μου, μέσα στο δικό μου τρόμα δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε 2-0. 2-1 λοιπόν. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι δανέζικο ακριβώς. Έχει και, να πούμε ότι έχει και παγκόσμιο πρωτάθλημα για τους πιο μοιημένους και να πούμε ότι έρχεται και σε μια version η οποία έχει δύο παίχτες η κάθε ομάδα, είναι πιο μεγάλο το τραπέζι. Δεν το έχω δει προσωπικά εγώ, δηλαδή δεν το έχω δοκιμάσει, ωστόσο υπάρχει και αυτή η version για τους πιο έτσι προχωρημένους. Έχει ξύλο στη μέση όπως το Wake. Έχει και αυτό ξύλο μέχρι τη μέση του ταμπλό, εδώ δηλαδή έρχεται περίπου μέχρι τα μανιτάκια, το οποίο εμποδίζει την κίνηση στην περιοχή του αντιπάλου μας. Για να μην συγκρούνται τα χέρια ουσιαστικά. Οπότε εδώ είναι 1-3 και κάνουμε 3-2. Μηδενίζουμε, είναι 3-2 και μηδενίζουμε τους μαγνήτες. Ο νικητής στα 6 παίρνει τη φήμη του καλύτερου κλάσκερ, ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουμε. Είναι πολύ απλό, εντάξει, προϋποθέτει λίγο μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με το Wake Kick. Προσπαθείς να αποφεύγεις μαγνήτες. Ναι, και τους μαγνήτες και προσπαθείς να μην πέσει και μέσα, γιατί κάνοντας την κίνηση είναι πολύ εύκολο να πέσεις με στην τρύπα εδώ. Οπότε αυτό σημαίνει και γκολ για τον αντίπαλό σου. Όπως εγώ. Αυτό είναι σκορ για τον αντίπαλο. 4-3. Είναι αστείο, είναι διασκεδαστικό. Ναι, είναι αρκετά διασκεδαστικό και πανεύκολο και στην εκμάθηση αλλά και στον τρόπο παίξηματος, έτσι. Λοιπόν, εδώ κόλλησε ένα μανιτάκι, το άλλο έχει πέσει κάτω νομίζω. Κάπου να το βρούμε από κάτω. Το παιχνίδι έρχεται με μία μπάλα εξτρά και ένα μαγνητάκι εξτρά. Στο πουγγί αυτό.
Είναι φορητό, ναι, είναι ωραία κατασκευή και το κουτί του είναι πολύ καλό και, είναι και έχει και εύκολη φορητότητα, δηλαδή μπορούμε να το πάρουμε να το στήσουμε παντού. Είναι συμπαθές ένα πράγμα, έτσι. Ναι, 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 ένα κουτάκι βαλιτσάκι, είναι, που είναι πανεύκολο στη μεταφορά του. Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο πόντο. Δηλαδή. Ναι, με σπούδες όσο επιτοπλίσουν αυτά τα παιχνίδια. Πάντα είναι με σπούδες. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Κλάσκ. Κλάσκ.